Τεχνολογία και δημοκρατία. Ποιο είναι, κατά τη δική σας άποψη, το μεγαλύτερο ερώτημα που προκύπτει και πώς η δημοκρατία έχει η τεχνολογία σήμερα? Κοιτάξτε, σήμερα η τεχνολογία επηρεάζει, έχει να κάνει με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα, από το προσωπικό, το διαπροσωπικό, μέχρι το διαπολιτισμικό, το διεθνικό. Τέσσερις εξέχοντες συνάδελφοι, πολιτικοί φιλόσοφοι και επιστήμονες σε συναφείς χώρους θα διερευνήσουν πώς οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και αυτές που διαφαίνονται ότι θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα, πώς αυτές οι εξελίξεις παρουσιάζουν συγκεκριμένες προκλήσεις αλλά και δυνατότητες για τη δημοκρατία και ιδιαίτερα για τη συμμετοχικότητα των πολιτών στην λήψη αποφάσεων. Όπως καταλαβαίνετε, η τεχνολογία έχει δημιουργήσει, για παράδειγμα, πολύ πρόσφατη εφεύρεση του ChatGPT, μια κατάσταση κατά την οποία πολύ βασικές λειτουργίες του ανθρώπου υποκαθίστανται από την τεχνολογία. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη μετάβαση αυτού που είναι γνωστό στη φιλοσοφία, στις κοινωνικές επιστήμες, στην πολιτική φιλοσοφία και την κοινωνία, το μετα-ανθρώπινο. Ταυτόχρονα, επειδή οι λήψεις αποφάσεων σχετικά με την τεχνολογική εξέλιξη αυτού του είδους κοίται πέραν της προσβασιμότητας των απλών πολιτών σε αυτά τα κέντρα, τίθεται το ερώτημα ποιος μπορεί να ελέγχει αυτά τα κέντρα και πώς αυτά και οι εκάστοτε τεχνολογικές τους επεμβάσεις και παρεμβάσεις και στην πολιτική ζωή, την οικονομική, την κοινωνική, σε όλες τις διαστάσεις, επιδρούν στην λειτουργία της δημοκρατίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Για παράδειγμα, θα έθετε κανείς το ερώτημα πόσο δημοκρατικό είναι οι πολίτες να μην έχουν τη δυνατότητα απόφασης για το ποιες από αυτές τις τεχνολογικές inventions, τις τεχνολογικές ανακαλύψεις εφαρμόζονται στην καθημερινότητά μας, όπως το ChatGPT για παράδειγμα. Επίσης, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν και σε επίσημο, νομίζω, επίπεδο, ποιοι κάθε φορά είναι οι στόχοι αυτών των τρεχουσών, τέλος πάντων, τεχνολογικών πειραματισμών και πώς μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή εν δυνάμει και αρνητικά την καθημερινότητά τους αλλά και τη σχέση τους, όπως είπα πριν, με κέντρα λήψης αποφάσεων. Το θέμα τεχνολογία και δημοκρατία είναι εξαιρετικά σημαντικό αλλά και επίκαιρο στην εποχή μας, που αυτά τα δύο, αν θέλετε, δεν θα έλεγα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε σημαντικές εξελίξεις και στα δύο. Ως EuroLife Ασφαλιστική, η δουλειά μας είναι να ασφαλίζουμε τον ανασφάλιστο, θα πω εγώ, Έλληνα. Από τις προσόδους και αυτά που κερδίζουμε από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα αποτελεί πάγια πολιτική μας να προσφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες ένα κομμάτι έτσι ώστε να στηρίξουμε δράσεις όπως η EuroLife κάνει στην εκπαίδευση, στην υπογεννητικότητα και στον πολιτισμό. Και έρχομαι στον πολιτισμό και στο εξαιρετικό έργο που κάνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτισμού των Δελφών υπό την ηγεσία του καθηγητή Ροϊλού. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα εδώ και χιλιάδες χρόνια παράγουμε πολιτισμό και συνεχίζουμε να παράγουμε και να εξάγουμε πολιτισμό. Αυτό όμως χρειάζεται έμπρακτη στήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο. Χωρίς τη στήριξη αυτή, το έργο που παράγεται δεν μπορεί να διαδοθεί, όπως είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαδοθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ελλάδας. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε τη δουλειά του κέντρου και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Δεν είναι μια περιστασιακή στήριξη, είναι μια στήριξη με σημαντικό μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε ότι έχετε επενδύσει αρκετά στην τεχνολογία ως Eurolife. Η δικιά σας προσωπική άποψη, μιας και υποστηρίζετε την τεχνολογία, ποια είναι σε σχέση με τη δημοκρατία? Η δημοκρατία είναι ένα σύστημα χωρίς το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε ή να ζήσουμε πολιτισμένα, θα πω επί τη ευκαιρία. Η τεχνολογία επίσης είναι ένα αγαθό. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Πρέπει να τις αγκαλιάσουμε και να τις βάλουμε στα σωστά πλαίσια, ώστε να μην υπησέρχονται σε θέματα ελευθερίας και δημοκρατίας, αντίθετα να τα ενισχύουν.